βρισκόμαστε στον πολύ όμορφο και φιλόξενο χώρο του συνεδριακού κέντρου του Μορφείου. Είμαστε χαρούμενοι που ο Παναγίτης Αναστασόπουλος σήμερα γενιάζει την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια εξαιρετική έκθεση που προβάλλει και αναδεικνύει τις ομορφιές του τόπου. Θα έλεγα ότι ο Παναγιώτης μέσα από τα έργα του αναδεικνύει και τους ανθρώπους της περιοχής μας. Και είναι κάτι που το αναζητεί και το καταγράφει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω τη χαρά να γνωρίζω τον Παναγιώτη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθώ την πορεία του. Είναι ανήσυχο σχετικά με την αγραφία και την ιστορία του της περιοχής μας. Αυτή είναι η πρώτη ματομική έκθεση του Κόρφη. Περιλαμβάνει 27 έργα και ένα και ημιτελές, το οποίο είναι performance. Είναι όλα καμωμένα εδώ, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ακριλικό σε κόντρα πλακέ. Το καβαλέτο μου ήταν πάντα μια καρέκλα και αφορούν το Κόρφη. Είναι θέματα που εμπνεύστηκα από το Κόρφη για το Κόρφη. Τα κλεισάκια μας, τα κοριτσάκια μας στην παραλία, όλα αυτά είναι στιγμές, μνήμες, συγκινήσεις που έχω ζήσει τον τελευταίο χρόνο στο Κόρφη. Είμαι ευτυχισμένος για την παρουσία του κόσμου. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ευτυχισμένος που αυτό το κέντρο, ένα έργο θαυμάσιο, νομίζω ότι για πρώτη φορά αξιοποιείται ολοσχερός. Για πρώτη φορά. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό και έτσι θέλω να συνεχίσει. Βλέπω τους εκατοντάδες ανθρώπους. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ευχαρίστησα το Δήμαρχο και την, όλη τη Δημοτική Αρχή γιατί κάναν τα πάντα για να είμαι εδώ σήμερα. Όπως ευχαρίστησα και τον πρώην Δήμαρχο που μου έστειλε μια γλυκιά μυθοδέσμη. Θα συνεχίσουμε. Η έκθεση αυτή τη στιγμή θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Αυγούστου, αλλά ο κόσμος ζητάει να την τραβήξω τουλάχιστον ένα δεκαήμερο. Αν μου το επιτρέψει, το επιτρέψω με υπηρεσίες, όντως θα την συνεχίσω. Παναγιώτη, ευχαριστούμε για την έκθεση. Θεωρούμε ότι εμπλουτίζει στα πολιτιστικά δρόμενα Κορφείου. Και ευχόμαστε να είσαι γερός, χαρούμενος, δημιουργικός και ανήσυχος πάντα. Στο Παλιδί. Yes.